εξώδικο προς τους αρχαίους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έστειλαν οι αγανακτισμένοι πολίτες της Πάτρας. Το εξώδικο κοινοποιείται και στους υπόλοιπους βουλευτές του νομού, όπως και προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρόεδρο της Βουλής. Στο εξώδικο τονίζεται ότι η ψήφιση του μνημονίου είναι αντισυνταγματική και ότι αν ψηφίσει από τη Βουλή νέο μνημόνιο, τότε θα κινηθούν νομικά κατά της απόφασης για τους λόγους που εξηγούν στο συγκεκριμένο κείμενο. Κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητη είναι η λία ενός Τσαντάκια που έδρασε μέρα μεσημέρι στην Πάτρα. Όπως καταγγέλθηκε στην αστυνομία, άγνωστος πλησίασε μια γυναίκα υπάλληλο του αστικού κτέλ και της άρπαξε την τσάντα, η οποία περιείχε 5.000 ευρώ μετρητά και εισιτήρια αξίας περίπου 3.500 ευρώ. Το περιστατικό σημειώθηκε σύμφωνα με το TheBest.gr στην οδό Παντανάσης, κοντά στο σημείο που εξελίσσονται έργα. Η προσφυγή των δικηγόρων του Μεσολογίου κατά τη ίδρυση εφετείου στο Αγρίνιο δεν απασχολεί τόσο τον δικηγορικό σύλλογο της πόλης, όσο η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για τη λειτουργία του εφετείου. Όπως αναφέρει η διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου του Αγρινίου, η προσφυγή των δικηγόρων του Μεσολογίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν αναμενόμενη με δεδομένη και τη στάση που τήρει ο Σύλλογος για το θέμα αλλά και τα όσα είχαν προηγηθεί. Όμως η κίνηση αυτή δεν απασχολεί και τόσο το Αγρίνιο όσο η τήρηση των δεσμεύσεων των αρμοδίων, ώστε το νέο εφετείο βέβαια στο Αγρίνιο να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα τη λειτουργία του από τη νέα δικαστική περίοδο, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2011. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα της γενικής απογραφής του πληθυσμού που έγινε το Μάιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Μεσολόγγι News, αναφορικά με την απογραφή στην Αιτωλά Καρνανία, δεν καταγράφονται ιδιαίτερες αποκλίσεις σε σχέση με την αντίστοιχη του 2001, πλην της καθαρής δεύτερης θέσης σε πληθυσμό στην Αιτωλά Καρνανία που αποτυπώθηκε για την πόλη του Μεσολογγίου. Το αρνητικό είναι ότι μειώνεται ο πληθυσμός του νομού, αφού από τις 224.000 κατοίκους του 2001, φέτος ο πληθυσμός αγγίζει τις 209.000 κατοίκους. Έτσι, στο Μεσολόγγι καταγράφηκε μια αύξηση του πληθυσμού κατά 300 περίπου άτομα. Μικρή μείωση καταγράφηκε στην Ναύπακτο, με μεγαλύτερη στους ορεινούς δήμους που συγκροτούν το Δήμο της Ναυπακτίας. Όσον αφορά στο νέο Δήμο Αγρινίου, ο στόχος των 100.000 κατοίκων δεν φαίνεται ότι επιτυγχάνεται, αφού ο πληθυσμός του αγγίζει τους 93.000 κατοίκους. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντών αιμοδοτών, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Οι Άγιοι Ανάργοι και το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων για την Υγεία Νομοκοκίδος ΑΚΕΣΟ, σε συνεργασία με το Σώμα Εθελοντών για την Υγεία Νομοκοκίδος και το Πολιτιστικό Κέντρο Φοκίδος, διοργανώνουν την Παρασκευή 17 Ιουνίου μουσική εκδήλωση για τον εθελοντισμό στο προάβλιο χώρο του παραρτήματος του ΤΕΙ Λαμία στην Άμφισσα. Η δράση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια που κάνει το δίκτυο ΑΚΕΣΟ να φέρει τους συνεργαζόμενους φορείς πιο κοντά μέσα από τη διοργάνωση και την πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων. Η εκδήλωση έχει χαρακτήρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του νεανικού πληθυσμού σχετικά με τις δυνατότητες και τις προοπτικές εθελοντισμού στο νομό Φωκίδος. Αποζημιώσεις έως 400 ευρώ για ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές λόγω υπέρτασης συμφώνησε να δίνει ιδέες στους καταναλωτές και αποφάσισε επιπλέον να εφαρμόσει τη σχετική διαδικασία αναδρομικά για όσους έχουν υποβάλει αιτήσεις αποζημίωσης από την αρχή του χρόνου. Η διοίκηση της επιχείρησης απέστειλε στις κατατόπους υπηρεσίες οδηγίες για τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας αποζημίωσης, σημειώνοντας ότι οι αποζημιώσεις θα είναι έως 300 ευρώ για μονοφασικές παροχές και έως 400 ευρώ για τριφασικές ανασυμβάν και καταναλωτή.